Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα βίντεό μου. Είμαι η Ρεβέκα και σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε χριστουγεννιάτικα στολίδια. Ο τρόπος είναι απλός, εύκολος και πολύ οικονομικός. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καταρχήν θα χρειαστούμε αυτά τα φύλλα του αφρόδες υλικού. Κυκλοφορεί απλό και σε γκλίτερ και με γκλίτερ. Εγώ, επειδή πρόκειται για Χριστούγεννα και για χριστουγεννιάτικα στολίδια, πήρα αυτά που έχουν γκλιτεράκι, σε άσπρο και σε χρυσό, γιατί έτσι είναι και η διακόσμηση του δέντρου μου. Για να μην καθυστερούμε, έχω ήδη κόψει τα κομμάτια που χρειαζόμαστε. Ορίστε. Θα χρειαστούμε 2 κομμάτια άσπρα και 2 χρυσά. Οι διαστάσεις είναι 2×11. Εσείς βέβαια, αν θέλετε, μπορείτε να τα κόψετε και σε μεγαλύτερες διαστάσεις, αν θέλετε να κάνετε μεγαλύτερο στολίδι. Λοιπόν, αφού τα έκοψα, με τη θερμενόμενη σιλικόνη κολλάω τα 2 κομμάτια στην άκρη. Ένα άσπρο και ένα χρυσό. Το ίδιο κάνω και με το άλλο. Και τώρα αυτά τα 2 θα τα ενώσω μεταξύ τους. Θα προσέξω όμως, από τη μεριά του χρυσού θα κολλήσω το άσπρο, έτσι ώστε το ίδιο να γίνει και από την άλλη πλευρά. Με ένα ψαλιδάκι τώρα κόβω τις άκρες και ό,τι περισσεύει. Το ίδιο κάνω και από την επόμενη πλευρά. Την άλλη πλευρά μας. Έτσι δημιουργήθηκε αυτό εδώ που βλέπετε. Έπειτα βάζω μέσα ένα ξυλάκι, ποσουβλάκι. Βάζω σιλικόνη στην άκρη του. Και λίγο
και το κρατάω μέχρι να κολλήσει καλά. Στριβογυρίζω. Το υλικό μου και βάζω πάλι σιλικόνη στο κάτω μέρος. Κόβω το ξυλάκι και γύρω γύρω κολλάω ένα μικρό κομματάκι πάλι από το ίδιο υλικό. Επειδή είμαι αυτές οι άκρες εδώ δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, βέβαια εσείς μπορείτε να τα αφήσετε και έτσι, αλλά εμένα επειδή δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα, θα πάρω να κολλήσω τρέσεις με χαντρούλες. Βέβαια μπορείτε να κολλήσετε και κορδονάκια ή ό,τι άλλο εσάς σας αρέσει. Και αφού τελείωσα με την τρέσα γύρω γύρω, κολλάω και μια χαντρούλα εδώ κάτω. Και έτοιμο το στολίδι μου. Εύκολο και οικονομικό. Το ίδιο βέβαια μπορείτε να κάνετε, αλλά με δύο φύλλα. Εγώ τα άκοψα σε διαστάσεις 4x10 το καθένα, εσείς μπορείτε να το κάνετε και με άλλες διαστάσεις και πάλι κολλάω τα φύλλα μεταξύ τους. Έτοιμα τα στολίδια μου.
Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον τρόπο, είναι όμορφα, εύκολα και οικονομικά. Καλή επιτυχία σε όποιον το κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Ελπίζω να δω τα σχόλιά σας και τις κριτικές σας κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Γεια σας!